τρόφιμα που κρατάει. Και εδώ σε διάφορα σημεία υπάρχουν μικρά σχέδια. Έχουν φτιάξει ειδικούς χώρους που κάβει και τρώνε τα τρόφιμα που φέρνουν. Και εδώ είναι και πολύ ωραία, γιατί εκεί είναι από εκεί που έχει πολύ ζέστη. Εδώ είναι πολύ ζέστη πάνω, εδώ πολύ δροσιά, τα κρέμει πάρα πολύ σημαντικά. Περνάμε καλά. Πάνε πάρα πολύ καλά. Το έχετε. Ωραία. Εγώ θα ήθελα και μια κουβέντα τον Αρθούρο. Τι να πει. Δεν ξέρω, να μπει κανένα συμπληρωματικό. Να του κάνω ένα κοντινό. Τι να πει. Α πει αυτό το κομμάτι με τους μηχανές. Να πω. Ένα συμπορεσπύρο. Για να με συγχωρείς. Κάνε μια παρέμβαση και πες ότι επίσης και την Κυριακή με Κυριακή Θωμά μετά το Πάσχα τα τελευταία 20 χρόνια αναβιώνουν το έθιμο όπου όλοι οι χωριανοί μαζί με τα ζώα παλιά ερχόταν και κάνουν ευλογία και κάνουν το ίδιο πάει σπηλιά εδώ στο πάνω. Εγώ ήθελα να πω ότι σαν συμπληρωματικό αυτό που λέει ο Γιώργος που έρχονται εδώ και πίνουν και, τώρα, και διασκεδάζουν διότι τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το σπήλαιο, το επισκέφτονται, κατεβαίνουν μέσα κτλ. Τα πουλιά αυτά τι είναι, τα πουλιά δεν είναι σημαντικά. Το φουγάρο μπορούμε να πούμε ότι είναι η μόνιμη πανίδα. Πανίδα. Υπάρχει, είναι ένα, το φυσικό κάλο σπηλαίου απαρτίζεται από πολλά είδη πουλιών και εντόμων τα οποία είναι πολύ σπάνια και ζουν μόνο σε αυτό το σπήλαιο. Θέλετε να το πούμε αυτό. Ωραία, ναι, ναι. Ωραία, ωραία, λοιπόν, τώρα θα πεις. Θα πεις αυτό και θα πεις αλλά και την Κυριακή του Θωμά. Ναι, δεν θέλω το Θωμά εδώ. Και κάνουν αυτά και αυτά για να πούμε ότι τελικά όπως περνάμε καλά.